Ήταν μια αγχωτική νίκη, έτσι γίνεται όταν το σκορ είναι γνωστό, αλλά ήταν νίκη και εμείς αφενός θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σύνολο και μια ομάδα που θα μας χορταίνει με ποδόσφαιρο, σαφώς. Αφετέρου, οφείλουμε να αποκτήσουμε και παθολογική αρρώστια με τις νίκες, γιατί αυτό επιτάσσει η ιστορία της ΑΕΛ, οι στόχοι της και η δυναμική της. Οπότε σαφώς είναι πολύ σημαντικό οι τρεις βαθμοί που αποκτήσαμε σήμερα. Σε ένα παιχνίδι όπως το πρώτο ημίχρονο είδαμε σε ικανοποιητικό ποσοστό εφαρμογή πραγμάτων που θέλουμε να έχουμε σαν ομάδα. Να δημιουργούμε επιθέσεις, να τις χτίζουμε, να έχουμε ηρεμία, υπομονή και συγκέντρωση σε πλάνο επιθετικό που δουλεύουμε όλο αυτό το καιρό και το διάστημα που είμαστε με τα παιδιά. Και αν είχαμε έτσι λίγο καλύτερες λύσεις στο επιθετικό τρίτο σε αυτό το διάστημα του πρώτου ημιχρόνου, ώστε να είχαμε πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Η εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου δεν ήταν αντίστοιχη. Ενδόμηχα, γιατί έτσι μόνο μπορώ να το μεταφράσω, αισθάνομαι ότι είχαμε μία πίεση η οποία δεν μας άφησε να είμαστε το ίδιο ήρεμοι, το ίδιο ψύχρεμοι στο παιχνίδι μας και μπήκαμε περισσότερο σε ένα αγχωτικό παιχνίδι, περισσότερο σε ένα άναρχο παιχνίδι. Και από αυτό το δεύτερο ημίχρονο, το μόνο που μπορώ να κρατήσω και το οποίο και αυτό εξίσου είναι σημαντικό, είναι η θέληση που έχουν τα παιδιά και το πάθος και η αποφασιστικότητα τουλάχιστον να κερδίσουν το παιχνίδι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια εκτός από τους ποδοσφαιριστές, γιατί δείχνουν σαν νοοτροπία πολύ θετικά πράγματα. Να ευχαριστήσω τον κόσμο, ο οποίος μας στήριξε πάρα πολύ σήμερα. Την αισθανθήκαμε τη στήριξη του κόσμου και την έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Είναι μια αμφίδρομη σχέση αυτή της ομάδας και του κόσμου. Ξέρω ότι θέλουν χαρές από την ομάδα και εμείς θέλουμε τη στήριξή τους όπως έγινε σήμερα για να τα αποδώσουμε χαρές, γιατί αισθανόμαστε ότι έχουμε και ένα χρέος απέναντι σε αυτόν τον κόσμο και γι' αυτό αγωνιζόμαστε επιπλέον. Έχουμε τώρα μπροστά μας το ρεπό, μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε λίγο χρόνο να δουλέψουμε ακόμα περισσότερα πράγματα και νομίζω έρχονται και καλύτερες μέρες, γιατί έχουμε επιστροφές κάποιων ποδοσφαιριστών καθώς και προσθήκες που θα δώσουν τη δυνατότητα να αποκτήσουμε σε αυτές τις μέρες εξοικείωση με τους παίχτες και καλύτερο ρυθμό.